Έναν μικρό απρόσκλητο επισκέπτη είχαν πολίτες των Ιωαννίνων το μεσημέρι της Παρασκευής. Ένα μωρό γιόνις έπεσε από το δέντρο που ήταν η φωλιά του στην περιοχή της Καλούτσιανης με αποτέλεσμα περίοικοι να τον εντοπίσουν αλλά και να τον περιθάλψουν. Ο μικρός γιόνις βρήκε φροντίδα στα χέρια της Παναγιώτας Χιόζιου, η οποία αναζήτησε μέλη των φιλοζωικών οργανώσεων στην περιοχή αλλά και στην Αθήνα προκειμένου να της δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες ώστε το μικρό πτηνό να βρει ξανά τη μητέρα του και να μπορέσει να πετάξει. Ένας μικρός γιόνις, έτσι μου είπαν, γιατί έχουμε στείλει μια φωτογραφία στην Άνιμα στην Αθήνα. Και βρέθηκε το μεσημέρι στα Πλατανάκια, στην Καλούτσια. Είχε πέσει από κάποιο δέντρο. Είχαν σταματήσει όλοι οι οδηγοί. Το πήραμε, το έχουμε βάλει στο κουτάκι. Έχουμε ενημερωθεί από την Άνιμα στην Αθήνα. Έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Κολόκα εδώ στα Ιωάννινα. Μας είπαν ότι πρέπει να το τοποθετήσουμε το βράδυ σε κάποιο ψηλό σημείο στην περιοχή που το βρήκαμε, εκεί στο δέντρο. Αν αυτό είναι εφικτό, αλλιώς με το κουτάκι του σε κάποιο ψηλό σημείο για να μπορέσει η μητέρα του να το βρει το βράδυ και να το ταΐσει. Θα καταλάβουμε γιατί θα βρούμε κάποια υπολείμματα τροφής. Εάν δεν βρούμε υπολείμματα τροφής, σημαίνει ότι δεν το έχει εντοπίσει η μητέρα του. Οπότε αύριο το πρωί θα τον στείλουμε στην Αθήνα, στην Άνιμα που θα μπορέσει να το φροντίσει από εκεί και πέρα καλύτερα. Τέτοια περιστατικά δεν είναι πρωτόγνωρα στην περιοχή των Ιωαννίνων, με τη λίμνη Παμβότιδα αλλά και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής να αποτελεί ένα σημαντικό οικοσύστημα για εκατοντάδες είδη πτηνών και ζώων. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, απαιτείται η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για την προστασία του ίδιου του ζώου αλλά και οποιοδήποτε ανθρώπου. Σε περιπτώσεις πρέπει να παίρνουμε κάποιον ειδικό τηλέφωνο, να μην το κρατάμε κάποιο ζώο, ιδίως ένα τέτοιο άγριο ζωάκι, και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το φροντίσουμε μόνοι μας, να του δίνουμε δηλαδή κάποιο φαγητό που δεν χρειάζεται, όπως μας έχουν πει για το συγκεκριμένο πολύ, ότι δεν κάνει να φάει αλαντικά που πιστεύουν πολύ ότι πρέπει να φάνε, ή ψωμί, ή ακόμα και νερό. Δεν θα μπορέσει να πιει νερό από εμάς και δεν χρειάζεται, θα πάρει όλες τις ουσίες από το ομό κοτόπουλο. Οπότε πάντα παίρνουμε κάποιον ειδικό τηλέφωνο που θα μας δώσει και τις καλύτερες οδηγίες και δεν κάνουμε κάτι που πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι ότι είναι σωστό. Το μικρό άγριο πτηνό πάντως φάνηκε να απολαμβάνει τη φιλοξενία και προπαντός το κοτόπουλο, όπως συνέστησαν οι ειδικοί. Θα του δώσουμε μικρά κομματάκια κοτόπουλο με το τσιμπιδάκι. Δώσουμε ακόμα ένα.